Εδώ στη Ρεβιθούσα χτυπάει η καρδιά της εγκατάστασης, αεροποίησης φυσικού αερίου της χώρας μας. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. Η κοινοπραξία η οποία την διαχειρίζεται είναι έτοιμη να κάνει συμπληρωματικές επενδύσεις έτσι ώστε να αυξήσει σημαντικά τις αποθηκευτικές δυνατότητες της Ρεβιθούσας. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη και για το χειρότερο σενάριο μιας πλήρους διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και θα είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή είναι εξαιρετικά κρίσιμο προκειμένου να πετύχουμε την διεύρυνση των πηγών τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό η Ρεβιθούσα στην τωρινή της μορφή αλλά και στην αναβαθμισμένη της μορφή παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι καινούργιες επενδύσεις, εγκαταστάσεις, πλωτές εγκαταστάσεις, επανεαεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως αυτή η οποία δρομολογείται στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση έκρηξης στις τιμές του φυσικού αερίου. Το πρόβλημα αυτό είναι εισαγόμενο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό και έχω προσωπικά αγωνιστεί να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι αμιγώς εθνικό, είναι ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων, το οποίο θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα. Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, θέλω όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να απορροφήσει όσο μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας αυτό είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους αλλά και τη διοίκηση της εταιρείας σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη εγκατάσταση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.